Μιλήσουμε για ένα πολύ επίσης ενδιαφέρον θέμα που είναι το διευτικό πόδι και γι' αυτό δεν θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλος από τον Χρήστο τον Μανέ, ο οποίος είναι πρόεδρος της εταιρείας μελέτης του διευτικού ποδιού. Κύριε Μανέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για το θέμα που μου δίνει την ευκαιρία. Το κάνουμε αφού. Από εδώ πάει, Απλώς ένα το οποίο θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι μια μελέτη που σχετικά πρόσφατα την κάναμε και έχει δημοσιευθεί. Για όλους να το λέμε αυτό, ότι το κόστος του διαβήτη δεν είναι τα φάρμακα, είτε του διαβήτη είτε των συνοδών παθήσεων υπέρ της λιπιδημία, είναι επιπλοκές. Άρα, σε αυτούς που μας λένε σταματήσαν να χορηγείται ακριβά φάρμακα εντός εγωγικών στο διαβήτη, έχουμε να δείξουμε αυτό ελληνική μελέτη δημοσιευμένη. Ας πάμε λίγο παρακάτω. Για το διαβητικό πόδι. Δεν μιλάω για το διαβητικό χέρι. Αν θέλει και να ρωτήσει, θα τα πω ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ένα έλκος ή μία γάγκρινα που είναι κάτω από την ποδοκνημική συνήθως και μπορεί να φτάσει ανάλογα με το βάθος στο μυϊκό ιστό και στα οστά. Στα οστά μας απασχολεί. Βλέπετε και εγγλέζικος ο προηγούμενος ο ορισμός, ακόμα πιο εγγλέζικος αυτό, τι σημαίνει απλότητα. Οποιαδήποτε βλάβη κάτω από το γόνατο, το οποίο σχετίζεται με το διαβήτη. Γενική είναι. Και λίγο πάμε στο διαβήτη, γιατί μας απασχολούν οι χρόνιες επιπλοκές. Δεν μας απασχολεί τόσο, μας απασχολεί γι' αυτό η φαρμακευτική αγωγή, το κόστος. Κοιτάξτε, στις μεγαλύτερες επιπλοκές, δυστυχώς εδώ το διαβητικό έλκος είναι η πιο κοστοβόρα επιπλοκή και από αυσιδροπάθεια και από διαβητική νευροπάθεια. Στοιχεία είναι πρόσφατα από τις μελέτες αυτές. Μία ιταλική μελέτη, η οποία το πάει ακόμα περισσότερο, η πιο ακριβή επιπλοκή σε ετήσιο κόστος είναι ο ακροτηρισμός, η επαναγγείλωση σε ιστακά τα άγρα, ακόμα και από την υποκατάσταση. Το είπα σε συναδέλφους αυτούς και στους νευρολόγους και είχαμε μια μικρή συζήτηση, αλλά τα στοιχεία είναι αυτά. Και όμως, αυτά τα λέμε τώρα και κάνουμε, ότι κάτι ξέρουμε, αυτά μας τα είχαν πει από το 2017, τα άμεσα κόστη νοσηλείας πια για διαβητικούς ασθενείς. Έχει φύγει η διαβητική και το ξέρεις που τιμές πρέπει τόσο καλοκύριο στους άλλους. Και βλέπετε, το άμεσο κόστος είναι το μεγαλύτερο, οι ακροτηρισμοί των κάτω άκρων. Αυτά γίνονται, σας είπα, από ένα έλκος, το οποίο θα προβάλλει περίπου σε όλο το 15% διαβητικών ασθενών και αυτοί θα προηγηθούν στο 80% των μη τραυματικών ακροτηριασμών. Μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν με την άδειά σας. Πριν από το 1940, βλέπαμε αυτή την εικόνα, οχρό κρύο πόδι. Εντάξει, το ξέρουμε γάγκρινα, έτσι το λέγαμε ακόμα. Τι κάναμε, το κόβαμε. Πολύ καλά. Είχαμε όμως και ένα άλλο, μια άλλη κλινική οντότητα. Ήταν το πόδι, ήταν θερμό, ήταν πλυσμένο, φλεγμονή βαριά. Και εδώ η αντιμετώπιση όμως ήταν αυτή. Ίσως να μοιάζει και με τη σύγχρονη εποχή αυτό και ίσως έχει και γι' αυτό λόγο που κάναμε και την εταιρεία. Όσο πάμε τώρα και ερχόμαστε προς τα εδώ, τα νεότερα στοιχεία είναι αυτό ότι υπάρχει και η φλεγμονή και αυτό προηγείται περίπου στο 60% των ακροτηριασμών. Άρα μπαίνει και η φλεγμονή μέσα. Δύο λόγια να σας οδηγήσω στο μονοπάτι, αυτό στο δύσκολο μονοπάτι, από το διαβήτη με νευροπάθεια που δεν καταλαβαίνουμε το πόνο και έχουμε ένα τραυματισμό, θα πάμε στον αντιμερωχή έλκος, από το διαβήτη με περιφερειακή αγκιοπάθεια, με μειωμένη τη ροή αίματος στο τριγωδί, πάλι πάμε στην εξέλκωση και θα έχουμε το έλκος. Άρα οι δύο πυλώνες. Ο σύγχρονος όρος είναι οι δύο συνιστώσεις. Τι σας θυμίζει αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι ένα έλκος το οποίο θα το λέγαμε είναι από νευροπάθεια γύρω-γύρω είναι ο κάλος, περίπου θα λέγαμε αυτό, αλλά πρέπει να δούμε και τα αγγεία. Είναι κλασική εικόνα αυτή. Όλοι το καταλαβαίνουμε ότι έλκος που έχει κύρια αιτία, μια βλάβη μάλλον με κύρια αιτία την ισχυμική περιφερειακή αγγειακή νόσο, αλλά δεν σημαίνει ότι το πόδι αυτό δεν έχει νευροπάθεια. Δεν φαίνεται καλά. Ίσως μια πολύ καλή ανασκόπηση του καθηγητού του κ. Τεντολούρη. Έχει δημοσιευθεί στο Diabetes Medicine και η συχνότητα των δύο κυρίων παραγόντων που ευθύνονται για το διαβητικό πόδι, βλέπετε εδώ σύμφωνα με το σφυροβραχιόνιο δείκτη, περιφερειακή αγκιακή νόσο από 17
έως 30% συμμετέχει. Εδώ, σε σχέση με τη διαβητική νευροπάθεια, η οποία ακούστηκε στις προηγούμενες ομιλίες πάρα πολύ καλά, εδώ λέγανε, και θα δείτε κι εσείς πολλές φορές σε μερικές μελέτες, πώς τη διαβητική νευροπάθεια, από 10-40%. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό είναι λάθος, διότι όλες αυτές οι μελέτες δεν έχουν ομογενοποιημένη τις μεθόδους εξέτασης. Όταν βάλουμε λοιπόν τις μεθόδους εξέτασης ομογενοποιημένες, περίπου είμαστε σε αυτά τα ποσοστά. Αυτή είναι η δική μας συμμελέτη εδώ στην Ελλάδα. Βλέπετε το 30 περίπου έως το πολύ 40%. Και ξέρουμε εδώ και την ίδια σύνδεση. Νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο που μας εμφανίζονται. Βλέπετε στο τύπο 1, 2% θα εμφανίσουν. Άρα είναι αυτό που πρέπει να μας απασχολεί. Το άλλο πράγμα που μας ζήτησαν και έπρεπε να ξέρουμε εμείς. Καλά, ρε παιδιά, εσείς μιλάτε για διαβητικό πόδι. Στην Ελλάδα πόσα έλκια έχουμε? Πρέπει να το βρούμε αυτό. Είναι μια ανασκόπηση στο Λάσσερ, μας έκανε τιμή να μας περιβάλλει αυτή. Είναι προσωπική εργασία και βλέπετε ότι περίπου ένα 5% του διαβητικού πληθυσμού εμφανίζει τώρα έλκος. Που σημαίνει, αν έχουμε 1 εκατομμύριο διαβητικούς, περίπου 50.000 εμφανίζουν τώρα έλκος. Στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μάλλον είναι πολύ καλύτερα. Η Σλοβακία πάλι καλύτερα. Αυτά, μην τα βλέπετε, είναι αυτοί που πάνε στα εξωτερικά ιατρία. Είναι διαφορετικός ο πληθυσμός. Άρα λοιπόν με τα δύο αυτά βλέπουμε την πρώτη κατάταξη που έχει γίνει και είχατε δει με συμμετέχουν στο μάστερ αυτό. Η νευροπάθεια συμμετέχει περίπου στο 90% και η ισχυμία περίπου στο 55%. Όμως τα πράγματα αλλάζουν σιγά σιγά και κυρίως τα έλκη που αντιμετωπίζουμε από εδώ και πέρα έχουν και νευροπάθεια και ισχυμία. Μια περίπτωση δεν φαίνεται καλά, μπορεί να. Να σβήσουμε κανένα φως ακόμα, θα ήταν. Εδώ είναι η κάλλη, από εδώ υπάρχει το έλκος. Είχε και αγκιοπάθεια αυτός ο άρρωστος και ύστερα από περίπου 6 μήνες είναι αυτή η εικόνα. Πήγε καλά, πολύ καλά. Και το τρίτο θέμα, το μεγάλο που έχουμε να απαντήσουμε, εντάξει, εσείς τα λέτε αυτά και λέτε τα άλλοι κάνουν ακροτηριασμού. Στην Ελλάδα πόσο έχουμε? Υπάρχει μια μοναδική εργασία της συναδέλφου, είναι η διατριβή της και όλα, περίπου 3,9 ανά 1.000 ανέτρους, δηλαδή περίπου 3.000 ακροτηριασμοί κάθε χρόνο στο χώρο μας. Καινούργια μελέτη, μεγάλη μελέτη, προοπτική μελέτη, η οποία βεβαιώνει αυτά που σας είπα, ότι η περιφερική νευροπάθεια και η γκέκη νόσος είναι οι κύριοι παράγοντες για το έλκος. Εδώ όμως τώρα το έβαλα αυτό, αλλά δεν ξέρω να φαίνεται καλά. Υπάρχει ένα έλκος το οποίο έχει φλεγμονή, είναι προσωπική περίπτωση. Φαίνεται λίγο φλεγμονή έτσι. Άρα, το τρίτο στοιχείο που μπαίνει σε όλη αυτή σε αυτά που σας είπα, είναι και η φλεγμονή. Μας πειράζει η φλεγμονή? Πρέπει πρώτα να δούμε αν είναι συχνή. Είναι μεγάλη μελέτη, κυρίως είναι στην κεντρική Ευρώπη και λέω ότι στα νέα έλκη έχουμε περιφερική αγκιακιονώση στο 5%, λίμωξη στο 60%. Στα νέα έλκη, αυτά που μας έρχονται, που δημιουργούνται για πρώτη φορά. Και ένα 30% έχουν αυτοί. Και τι μας πειράζει αυτό? Σε αυτό εδώ. Το no healing είναι ακροτηριασμός. Αν είναι έλκος, άμα δεν το θεραπεύσει, θα ακροτηριάζεται. Ή μικρός ή μεγάλος, ένα ακροτηριασμός. Όταν έχουμε λοιπόν περιφερική αγκιακοινώση με λίμωξη, ο λόγος των πιθανότητων είναι 2,82, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλες είναι οι πιθανότητες να ακροτηριαστεί το πόδι, άρα μπαίνει και η λίμωξη μέσα. Και φυσικά, ανάλογα με το βάρος του ποδιού, έχουμε και έχουμε και το κόστος. Έτσι, το κόστος το πληρώνουμε εμείς. Παραλαμβάνω, το κόστος είναι αυτό το τεράστιο. Βλέπετε, πάμε σε χιλιάδες ευρώ. Μία μικρή παρένθεση, ευρωπαϊκά στοιχεία συντηρητικά. Άμα σας δείχνω αμερικάνικα, είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο σοβαρά. Λοιπόν, και το κόστος, όσο το αφήσουμε και ανέβει η σοβαρότητα του διαβητικού ποδιού, τόσο ανεβαίνει. Αυτή είναι σήμερα μία παλιά κατάδεξη κατά Βάγκνερ. Όσο πιο βαθύ δηλαδή είναι το έλκος, τόσο πληρώνει πολλά όλο το σύνολο. Εμείς τα πληρώνουμε αυτά. Λοιπόν, δύο λογάκια πώς θα το αντιμετωπίσουμε το διαβητικό πόδι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο μέρος, είναι η λίμωξη. Όταν έχουμε σταδιοποίηση εδώ πέρα,
είναι περίπου στο 1. Δεν έχουμε στιγμή, δεν δίνουμε αντίβιωση εκεί. Όταν έχουμε όμως τα δύο σε μία λίμωξη, οπωσδήποτε θα δώσουμε αντιβίωση. Παρόλο που έχουμε καλή γενική κατάσταση και έχουμε κυταρίδα πάνω από 2 σαντιμέτρα, είναι αυτή η όρη, δεν χρειάζεται να θυμάστε. Αν όμως επεκτείνεται η φλεγμονή, έχει ένδειξη εισαγωγή στο νοσοκομείο και εδώ πέρα φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο άρρωστος και να μην πάει εισαγωγή σε νοσοκομείο, στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Εδώ φαίνεται, ίσως με τον βοηθισμό, δεν περάσει η λίμωξη που σιγά σιγά επεκτείνεται. Έχουμε τη γάγκρινα, εδώ λέτε, πάλι η κοκκινίλα υπάρχει και εδώ η γάγκρινα. Αυτό είναι μια απλή ακτινογραφία, τα μετατάρσια, οι φάλαγγες. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ πέρα η κεφαλή του μετατάρσιου έχει φύγει. Το ίδιο εδώ και ενώ. Δεν είναι πολύ μεγάλη σοφία να πούμε, αυτό με ηλίτη δεν έχει γίνει. Το φοβόμαστε αφάνταστα αυτό. Και γιατί το φοβόμαστε, διότι θα πάρει πολύ καιρό η ορθοπαιδική συνάδελφη λέμε να το κόψουμε. Εμείς λέμε ας πάμε συντηρητικά να δούμε τι θα γίνει. Φυσικά σε αυτό, μια μικρούλα παρένθεση, δεν χρειάζεται να κάνουμε μαγνητικές, σπιδοκρήματα κλπ. Φαίνεται με την απλή. Και εδώ πέρα πάμε λίγο στα οικονομικά, επειδή εκεί λίγο μας πειράζει. Αυτό είναι για το διαβητικό πόδι, είναι και από τον καρκίνο του στήθους και από το του παχύος εντέρου και από το προστάτη είναι στις ΗΠΑ αυτές πιο κοστοβόρο. Μας κοστίζει πιο πολύ στο κοινωνικό σύνολο. Τα ίδια είναι και στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι, σας είπα, πιο συντηρητική. Την έχετε ζήσει περισσότερο τη Μεγάλη Βρετανία. Το διαβητικό πόδι, ο καρκίνος του μαστού, βλέπετε του εντέρου και του προστάτη, η συνηθέστερη καρκίνη. Και έχω ένα παράπονο, βλέπετε τι γκάμα γίνεται, τι κατά κάποιο τρόπο μεγάλη διαφήμιση. Γι' αυτά είμαστε πίσω. Και δεν γίνει τώρα με ένα ασθενή που μας ήρθε με έλκος. Είναι λίγο περισσότερα, παλιότερα τα στοιχεία. Κοιτάξτε, τα μισά θα πουλωθούν. Ένα μεγάλο ποσοστό θα επανεμφανίσει έλκος, είναι σημαντικό αυτό. Και έχουμε και θανάσεις. Θα πεθάνουν οι μισοί στην επόμενη πενταετία. Ανάλογα τώρα με τον τύπο του έλκους, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Αυτό είναι το ισχυμητικό. Κοιτάξτε, περίπου στην πενταετία μπορεί να έχετε και ένα πολύ μικρό ποσοστό επιβίωσης. Και τι κάνουμε. Εντάξει, μας τα έπεσε, Χριστιανέ μου, καλά αυτά τα πράγματα. Τι θα κάνω εγώ. Εγώ λέω, τι θα κάνω. Δείτε τι λέει η βιβλιογραφία. Μας χρειάζεται βιβλιογραφία. Σουηδία, Δανία, Ιταλία και το UK, το Ηνωμένο Βασίλειο, κάνανε την πολυπαραγωγική προσέγγιση και είχαν μείωση ακροτηριασμών. Δημοσιευμένα στοιχεία. Εδώ ήταν μια εικόνα πάρα πολύ καλή για τη Μεγάλη Βρετανία, από εκεί άρχισε το ιδιωτικό πόδι, αλλά και εκεί είχαν προβλήματα. Όταν είχαν αυτά τα μπλε, είναι οι μονάδες του διαβητικού ποδιού, τα ιατρία διαβητικού ποδιού, κοιτάξτε. Λίγα. Αυτό το μπλε, βλέπετε, είναι οι ακροτηριασμοί. Όσο πιο πολύ ανεβαίνουν τα μπλε, κάνουν μονάδες διαβητικού ποδιού στα ιατρία, τόσο πολύ πέφτουν οι ακροτηριασμοί. Δεν πέφτει όμως το συνολικό ποσοστό των ελκών. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Άρα, έχουμε κι εμείς προοπτικές, έχουμε αποδείξει ότι άμα κάνουμε ιατρία διαβητικού ποδιού σε όλα τα νοσοκομεία θέλουμε, θα πέσουν οι ακροτηριασμοί. Αυτά είναι από τη βιβλιογραφία. Και το τρίτο, ένα άλλο ερώτημα που μου ρωτάνε και εμένα συνήθως, Χριστιανέ, μας είπες αυτά. Έχουμε έναν άνθρωπο με νευροπάθεια. Αφού δεν υπάρχει φάρμακο για την νευροπάθεια, τι να τον κάνω αυτόν. Κοιτάξτε εδώ, μια πάρα πολύ καλή διαφορά είναι από αγγλικό βιβλίο, που όταν ήμουν εκεί, η νευροπάθεια σκέτη δεν σας κάνει έλκος. Θα πρέπει να έχει ένα μικρό τραυματισμό. Και έχει σας κάνει και το έλκος. Άρα λοιπόν το προφυλάξω τον άνθρωπο αυτό από τραυματισμό, κατά κάποιο τρόπο θα μειώσω τις πιθανότητες να μου κάνει το έλκος. Και όταν έχει το έλκος, έχω ειδικά παπούτσια που θα φροντίσω να μην έχει πίεση. Αυτά το είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος για την άσκηση. Θα δούμε αν θέλετε να τα συζητήσουμε, θα κάνουμε. Και φυσικά αυτό κάτι παράξενο, έτσι, ενώ έπρεπε αυτή να πηγαίνει έτσι. Το βλέπετε και η υποδική καμάρα έχει φύγει και μια προπαίτη εδώ είχε έλκος αυτό ο θεραπεύτη και αυτή είναι η σαρκό λεγόμενη άδραση. Εδώ θα υποστηρίξουμε τον άρρωστό μας, είναι με γύψωνο επίδεσμο ή με
με αυτούς και μάλιστα και για πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτεταμένο το θέμα, βέβαια. Ορίστε. Εκτεταμένο λέω το θέμα. Λέω το οποίο είναι από μια μεριά της επιδημιολογίας. Αλλά να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Έχω ένα ασθενή με ένα έλκος στο πόδι. Πότε θα αρχίσω αντιβίωση και για πόσο καιρό? Ναι, θα αρχίσω πρώτα από δεύτερα γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε. Δυστυχώς, ελάχιστες στοιχειοποιημένες μελέτες έχουμε που θα μας πούνε πόσο είναι. Αλλά γενικά το σλόγγαν είναι καλύτερα να πάνε παραπάνω αντιβίωση παρά λιγότερη. Όταν δεν έχω συμμελήτηδες, υπάρχουν και οδηγίες και από τους λοιμοξιολόγους κλπ. Μπορεί να περάσουμε και το χρόνο στο να χωρίσουμε την αντιβίωση ή η άλλη λύση να το κόψουμε. Το πότε θα αρχίσω. Εάν δεν έχεις μια φλεγμονής, δεν αρχίζω. Όμως προσέξτε, έχω μια πληγή ανοιχτή. Έχω ένα πόδι το οποίο είναι άνοσο κατασταλμένο. Να σας πω κάτι, το νευροπαθητικό πόδι είναι άνοσο κατασταλμένο. Αυτό έχει βρεθεί. Άρα, δεν μπορώ να τον αφήσω και να του πω το αρρώστο. Έλα, σε παρακαλώ, σε μια εβδομάδα, δύο ώρες εδώ. Η λίμεξη μπορεί να έχει επεκταθεί σε δύο ώρες, τρεις. Άρα, την επόμενη μια-δυο-τρεις φορές θα το παρακολουθήσω, να μην μου φύγει η λίμαξη και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την πορεία, θα κάνω. Αλλά γενικά το σκεπτικό, καλύτερα παραπάνω αντίβιωση παρά λιγότερη. Και ένα σημείο να τονίσω ακόμα. Η επανεμφάνιση των ελκών, έχω μια καινούργια σειρά, μόλις τώρα βγήκε, οφείλεται κυρίως ότι κόψανε την αντιβίωση νωρίς. 23% επανεμφάνιση, αν είδατε, είναι μεγάλο ποσοστό. Κάποια ερώτηση? Αν όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ευχαριστώ και εγώ.